τον προϋπολογισμό του έτους 2014. Να επισημάνω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι για πρώτη φορά στα δρόμενα της τοπικής αυτοδιοίκησης καταρτίζεται προϋπολογισμός για να εφαρμοστεί από την 1η του 2014. Γνωρίζετε πολύ καλά, πιο πολύ έχετε εμπειρία στα αυτοδιοικητικά, ότι συνήθως οι προϋπολογισμοί εγκρινόταν αφού ερχόταν οι οδηγίες από το Υπουργείο μέσα στο Δεκέμβρη, ξεκινούσε η διαδικασία του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού τον Γενάρη, τον Φλεβάρη και εφαρμοζόταν από 1η-3η της επόμενης χρονιάς. Φέτος λοιπόν η καινοτομία είναι ότι ο προϋπολογισμός ψηφίζεται την προηγούμενη χρονιά από την εφαρμογή του και έχει εφαρμογή άμεσα από 1η-3η. Η δεύτερη καινοτομία στο φετινό προϋπολογισμό είναι ότι βασίζεται στα έσοδα του προηγούμενου χρόνου. Για την περίπτωση τη δικιά μας, ο προϋπολογισμός βασίζεται στα έσοδα του 12. Η τρίτη καινοτομία είναι ότι για να μπορούμε να συζητάμε σήμερα τον προϋπολογισμό εδώ, θα έπρεπε πρώτα η απόβαση της Οικονομικής Επιτροπής να περάσει από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας εδώ, πράγμα το οποίο έγινε και εγκρίθηκε με το υπαρίθμο 846 του 2013 έγγραφο. Λοιπόν, με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα, καλούμαστε και με βάση τις μειώσεις που έχουν ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια και συνεχώς γίνονται και πιο έντονες, όσον αφορά τους ΚΑΠ αλλά και όσον αφορά τη ΣΑΤΑ, να κάνουμε έναν προϋπολογισμό. Το τελευταίο διάστημα, και ενώ είχαμε τη δυνατότητα να καταρτήσουμε τον προϋπολογισμό από τον Οκτώβριο, δεν το κάναμε, διότι θα έπρεπε ο προϋπολογισμός, τον οποίο καταθέτουμε σήμερα, να είναι αξιασμός. Να είναι ένας βατός προϋπολογισμός, ένας προϋπολογισμός ο οποίος να μπορεί να εφαρμοστεί, ένας προϋπολογισμός αξιόπιστος. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες και με την Οικονομική Επιτροπή, πιστεύω ότι κατορθώσαμε να παρουσιάσουμε σήμερα έναν ρεαλιστικό προϋπολογισμό, και αυτό φαίνεται και από τους κωδικούς, αν το δει κάποιος συναντητικά, ότι είναι όλοι περιορισμένοι και συμπατεί με τα οικονομικά δεδομένα, και έναν προϋπολογισμό τον οποίο μπορούμε να βαδίσουμε. Βέβαια υπάρχει και η ιδιαιτερότητα ότι η κύκλωση του Υπουργείου προβλέπει ότι αν τα έσοδα του 2013, τα οποία τώρα δεν τα έχουμε συμπεριλάβει όλα στον προϋπολογισμό, έχουν κάποιες αποκλήσεις είτε προς τα πάνω, τότε μπορούμε συμπληρωματικά να καταθέσουμε προϋπολογισμό μέσα στο 2014. Γιατί δεν έχουμε όλα τα έσοδα του 2013. Αυτό λοιπόν που αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό και οι περικοπές οι οποίες υπέστη ο προϋπολογισμός στα βασικά έκθεση, στις βασικές δαπάνες, μεταφέρθηκε και στα νομικά πρόσωπα και στις υπόλοιπες ανάγκες τις οποίες πρέπει να παρέχει ο Δήμος στα λειτουργικά του, στις κοινοφελείς, στο νομικό πρόσωπο, στο ΔΥΠΕΘΕ, στο Μύριο, παντού. Γενικά είναι ένας συμμαζημένος προϋπολογισμός και πηγαίνοντας λίγο παρακάτω, μπορώ να σας αναφέρω κάποια στοιχεία του προϋπολογισμού για να μπορέσει στη συνέχεια η κυρία Περνάκη και ο κ. Πεντάκης να εξειδικεύσουν κάποια επιμέρους θέματα. Μετά λοιπόν την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 824, περιμέναμε, όπως είπα, την έγκριση από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας. Ήρθε η έγκριση από το Παρατηρητήριο και μετά από αυτή την εξέλιξη παρουσιάζεται σήμερα ο προϋπολογισμός στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα έσοδα του προϋπολογισμού τακτικά και ανειδίκευτα ανέρχονται σε 28.867.000 ευρώ, ενώ τα 6
τα διανοικευμένα είναι 9.839 εκατομμύρια ευρώ. Για τον υπολογισμό των εσόδων, όπως προανέφερα, λήφθηκε υπόψη τα εισπραχθέντα έσοδα του προηγούμενου έτους, του 12, καθώς και η εισπράξη του 13 μέχρι εκείνη τη στιγμή που κατατέθηκε το σχέδιο τέλη Σεπτέμβρη του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή. Στο σύνολο των εσόδων συμπεριλαμβάνει και ένα εκτιμόμενο ταμιακό υπόλοιπο που θα έχουμε στο τέλος του χρόνου περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί αυτό το ταμιακό υπόλοιπο να μην είναι 4, να είναι 7, να είναι 8, να είναι 6, ανάλογα με την ροή των πληρωμών οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τον τελευταίο μήνα. Όπως προανέφερα, ο προϋπολογισμός εσόδων είναι ρεαλιστικός, αφού συντάχθηκε στην βάση των εισπραχθέντων, ενώ σε ό,τι αφορά τους δεσμοθετημένους πόρους που στέλνει το Υπουργείο ΚΑΠ, παρακρατηθέντα, ΣΑΤΑ, αυτή είναι μειωμένη σε σχέση με το 2012, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκε από το Υπουργείο, και ενδεικτικά αναφέρω ότι η ΣΑΤΑ φέτο είναι μειωμένη κατά 53%. Ούτε 10 ούτε 20, 53%. Τα έξοδα τακτικά και ανειδίκευτα ανέρχονται σε 28.867.000 ευρώ, ενώ τα έκτακτα ειδικευμένα σε 9.839.000 ευρώ. Τα έξοδα έχουν συμπιεστεί, προβλέφθηκαν καταρχήν υποχρεωτικές από το Δήμο δαπάνες, ενώ οι προτάσεις των υπηρεσιών περιορίστηκαν, όπως προανέφερα, στις απαραίτητα αναγκαίες και ανεδραστικές. Παρ' όλα αυτά, εγγράψαμε μία πίστοση στο αποδοματικό του Δήμου που υπερβαίνει τα 600.000 ευρώ για να καλύψουμε τυχόν έκτακτες ανάγκες, ενώ ο Δήμος, σύμφωνα με την πορεία των εσόδων, θα κληθεί να καλύψει με αναμόρφωση του προϋπολογισμού τα νομικά πρόσωπα, είτε από το αποδοματικό, είτε από την εξέλιξη των εσόδων, διότι δεν έχουν συμπεριληφθεί το 2013, κατά διάρκεια λειτουργίας του προϋπολογισμού, εκτέλεση του προϋπολογισμού το 2014. Σύμφωνα με τις οδηγίες στις αρχές του έτους του 2014, όταν η απεικόνηση που γίνεται το 2013 θα είναι πια στο ακριβές ποσό, θα μπορούμε να κληθούμε να κάνουμε αυτό που σας προανέφερα. Και με αυτόν τον τρόπο θα εκπληρωθούν και κάποιες αστοχίες του προϋπολογισμού, όπου μπορούν να υπάρχουν κάποιες τέτοιες αστοχίες. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όσον αφορά την εξέλιξη του προϋπολογισμού, να καλούμαστε κάθε χρόνο να φτιάχνουμε προϋπολογισμό με μειωμένα έσοδα, συνέχεια κάθε χρόνο. Δεν μπορούμε κάθε χρόνο να βλέπουμε υπαλλήλους που αποκτήσαμε διαχρονικά με χίλια, με μήλους κόμπους, με ΑΣΕΠΕ, διαδικασίες που κάθε και 3 και 4 χρόνια να πάρουν κάποιους υπαλλήλους, να έρχεται το κράτος και να λέει τους παίρνω από εσάς και τους δίνω σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, και αυτό έγινε με τη δημοτική αστυνομία, αυτό έγινε με τους πολιτικούς φύλακες οι οποίοι απολογούνται στις φυλακές και από εκεί, αυτό έγινε με τα 14 άτομα που μας πήραν από δικά μας υπηρεσίες και ειδικότερα από το ληστήριο και από άλλες υπηρεσίες και τους δώσανε στο νοσοκομείο, στο ελληνοδικείο από εδώ εκεί. Δηλαδή, έγινε ποτέ κάποια αξιολόγηση για να δούμε αν πραγματικά ο Δήμος έχει υπεράδειγμα προσωπικό ή αν έχει μειωμένο προσωπικό. Έρχεται κάποιος να διαβευτεί πώς μας έχουν τα σκουπίδια με 53 άτομα μόνιμο προσωπικό, όταν ο Δήμος με την προηγούμενη μορφή, μόνο ο Δήμος εισήγηκε 117 άτομα προσωπικό. Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε ότι οι πολίτες θέλουν υπηρεσίες, πληρώνουν τα αποδοτικά τους και θέλουν σωστές υπηρεσίες, σωστές λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, και εμείς δεν μπορούμε να ανεχθούμε τους υπαλλήλους που αποκτήσαμε με κόπο να τους παίρνουν οι διάφορες περιφερειακές άλλες υπηρεσίες. Να γίνει αξιολόγηση αν υπάρχει πλειονάσιο προσωπικό να πάει αλλού, αλλά όταν έχουμε ελλείψεις, δεν μπορούν οι υπάλληλοι δικοί μας
με τη διαδικασία της διαθεσιμότητας να προορίζονται και να καταλήγουν σε άλλες υπηρεσίες. Τέλος, ολοκληρώνοντας ότι διαχρονικά σήμερα, ιδιαίτερα από κάθε άλλη φορά, διαφαίνεται ότι δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν μπορούν οι Δήμοι να αποκτήσουν την διοικητική τους αυτοτέλεια και αυτοδυναμία αν δεν αποκτήσουν πρώτα την οικονομική τους επάρκεια και αυτοδυναμία. Ο στόχος, πιστεύω, της τοπικής αυτοδιοίκησης στο επόμενο διάστημα είναι πώς επιτέλους θα μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να απαλλαγεί από τη γάμπρινα του εναγκαλισμού με το κράτος, να αποκτήσει τους δικούς της πόρους για να μπορέσει να λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση, για να μπορέσει να ασκεί καλύτερα και αποτελεσματικότερα το έργο της για το συμφέρον των πολιτών. Με αυτά τα λίγα λόγια, σας καλώ. Καλό το σώμα για την υπερψήφιση του προϋπολογισμού που υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.